πιο κοντά, έλα πιο κοντά, μη φοβάσαι, Άγγελ. Έλα πιο κοντά. Πάμε. Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί. Η ομάδα αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης πρέπει να δράσει γρήγορα παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες για να περιορίσει τη ρύπανση και την οικολογική καταστροφή. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και τα 90 μέτρα πλωτών φραγμάτων βρέθηκαν στη θάλασσα με αφετηρία το εμπορικό λιμάνι του Ρεθύμνου για να φτάσουν στη μαρίνα όπου και έπρεπε να αντιμετωπιστεί η ρύπανση. Για αυτή ακριβώς τη στιγμή, για τη μία και μοναδική στιγμή, πρέπει να μεριμνήσει ο φορέας και πρέπει να μεριμνεί οποιοδήποτε φορέας. Μάχη κατά της ρύπανσης επιδόθηκαν λιμεναρχείο, λιμενικό ταμείο, αλληλείς, καβοδέτες, στελέχη ασφαλείας, σαμαρίτες, εξειδικευμένοι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Ρεθύμνου, στέφοντας με απόλυτη επιτυχία το εγχείρημα. Αυτόματα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στο λιμενικό ταμείο και είναι εγκεκριμένο από το λιμεναρχείο. Η ομάδα ειδοποιήθηκε και το λιμεναρχείο. Ρίξαμε 90 μέτρα πλωτών φραγμάτων στη θάλασσα που ήταν ικανά να εγκλωβίσουν την υποτιθέμενη ποσότητα του πετρελαίου. Επρόκειτο για μια άσκηση ετοιμότητας με την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, Ρένα Κουτσαλεδάκη, να καλεί παράλληλα το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας έμπρακτα ως οφείλει. Επίσης, από το Υπουργείο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι τουλάχιστον ο εξοπλισμός για μια τέτοια στιγμή θα πρέπει και να δίδεται, να υπάρχουν αυστηροί κανόνες ώστε όλα τα λιμάνια, τα λιμενικά ταμεία, ίσως και οι διάφοροι φορείς ΑΕ, να υπάρχουν και να έχουν να διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό. Εμείς το Ρέθυμνο το διαθέτουμε.